ladies and gentlemen, hello my audience all over the world, and in Israel, America, Uzbekistan, Dubai, Azerbaijan, and of course Greece. Mm. Greece and Secretary Athens. Μάλιστα. Τι κάνεις, ζετάκι μου? Να μεταφράσω? Όχι, δεν χρειάζεται, αφού τα λέω τόσο πολύ καλά. Νομίζω ότι όλοι ξέρουν να καταλαβαίνουν εγγλιστή. Εμείς είμαστε και πάλι κοντά σας, εκπομπή μου πεις εδώ, απλά επειδή σήμερα λάβαμε πάρα πολλά μηνύματα από το δορυφόρο μας, από τις χώρες που προανέφερα, έπρεπε να πούμε ένα καλησπέρα, ένα γεια, ένα καληνύχτα, γιατί ας πούμε στον Καναδά που μας βλέπουν τώρα είναι νύχτα και πάνε για ύπνο. Γι' αυτό το λέω, έπρεπε λοιπόν να... Καληνύχτα δεν άκουσα. Δεν είπα καληνύχτα, απλά χαιρέτησα, κατάλαβες, bye, hello και τα λοιπά. Εν τω μεταξύ πάντοτε πρέπει να σου πω ότι αυτό που ήθελα να κάνω, έχω ρεζέτα κάτι έτσι πολύ αποθυμένο μέσα μου, πολύ μέσα μου το έχω αυτό. Πολύ μέσα σου. Ναι, ξέρεις τι ήθελα. Ήθελα μια μέρα να είμαι σε αυτά τα παραθύρα που βγαίνουν στη Eurovision, που λέει πάμε να συνδεθούμε, να δούμε τι πόντους έδωσε αυτό και να λέω «Hello Greece, hello, hello Israel, hello, happy to be here, 10.2» Αυτό. Λοιπόν, σήμερα βγάζεις μια χαρά, βρε παιδί μου. Είναι από τον καλεσμένο, θα σου πω μετά, μην πεις τώρα τίποτα. Σήμερα, ναι. Δηλαδή, όχι, τίποτα. Είναι τραγουδιστικό το θέμα. Ναι, έτσι αυτό που βγάζεις σήμερα. Λοιπόν, σήμερα είμαστε και πάλι κοντά σας και βεβαίως και σήμερα. Γιατί όταν λέει κοιμηθείς μια φορά σε μια σουίτα και ξυπνήσεις, μετά δεν θέλεις να φύγεις, δεν θέλεις να πας και πουθενά. Έκανες και το χατήρι, βλέπω στα παιδιά. Έβαλε το καμισάκι σήμερα. Ναι, ναι. Αυτό το έκανα, θέλω να πω κάτι. Παιδιά, να εκμυστεί αυτό στον κόσμο. Ναι. Αυτό το έκανα για τη Μαρία Ηλιάκη. Εντάξει, η Μαρία Ηλιάκη είναι... Θεά. Εκτός από αυτό, μου το ζήτησε και εγώ πήγα σήμερα τον στυλιζέρ μου και του είπα ότι θέλω να μου βάλει που καμισάκι, γιατί η Ηλιάκη είπε ότι με τα κολλητά. Αλλά θέλω να σου πω κάτι, Ηλιάκη μου. Άλλο το βαμβάκι. Αυτό το πω μετά. Άλλο το βαμβάκι, άλλο το βαμβακολίκρα και άλλο το λίκρα. Λίκρα δεν έχω βάλει στη ζωή μου ούτε σε μαγιό. Γιατί και το μαγιό που υποτίθεται ότι έχει μία βαμβακολίκρα, εγώ επιμένω να είναι όλο μετάξι ή βαμβάκι. Από εκεί και πέρα, θέμα κορμιού και μπούστου, ό,τι νούμερο και να βάλω και 5 χ να είναι και μετά το large, δηλαδή 6666 large, πάλι θα μου είναι κολλητό, διότι έχω μεγάλες επιφάνειες. Σ' αγαπώ πολύ. Ποιος την δίνει? Την δίνει ο στυλίστης της. Ο στυλίστας. Εσένα σου αρέσει ο τρόπος που. Ναι, μ' αρέσει. Είναι κάτι άλλο. Δηλαδή δεν είναι ούτε το too sexy. Ναι. Λίγο έτσι βολάνε και τα κουνάω σε αυτό τα. Ναι, αλλά δεν είπε όμως ποτέ στο Μουτσινά που φοράει ολοκολλητά μπλουζάκια ότι γιατί Νίκο μου φοράς κολλητά. Γιατί τα χώνουνε μόνο σε μένα. Ναι, γιατί δεν θα τα παίζουν. Θα σας μαλώσω! Λοιπόν, εμείς είμαστε και πάλι κοντά σε ένα μεγάλο ευχαριστώ να πούμε στο JK Apartments εδώ, Ηλία Ηλιού 71, του φίλου μας του Τζόρνταν, για την υπέροχη φιλοξενία και σήμερα εδώ, στον τέταρτο όροφο, στην καταπληκτική αυτή σουίτα που μας αρέσει. Έχει πολλές, βέβαια, αλλά εμείς αυτή επιλέγουμε. Είναι πιο κοντά στα χρώματά μας, δεν ξέρω. Εγώ συνήθως και σπίτι μου έχω τέτοιες γωνίες πολλές. Με μοκέτες και χαλιά. Βάζω τη μοκέτα και από πάνω το χαλί. Να. Λοιπόν, και από πάνω άλλο χαλάκι. Ναι. Λοιπόν, για να φαίνομαι ψηλό, όταν περπατάω χωρίς παπούτσια. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα καλεσμένο καταπληκτικό. Έχουμε βεβαίως και την αποκλειστικότητά μας και ένα πολύ καλό παιδί που θα γελάσουμε, θα πούμε τα τραγουδιστικά μας, θα τραγουδήσουμε και live, θα ακούσουμε και το βίντεο κλιπ. Απλά τώρα αυτό το παιδί θα το πέρα να μας κεράσει σφινάκι. Γιατί ο Αλέξης Νύρος λέει: «Θέλεις μωρό μου, θέλεις μωράκι. Έλα να πάμε για ένα σφινάκι». Τι κάνεις? Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, καλά είσαστε? Πού είσαι εσύ? Don't remove for the bar. Κάτσε, δηλαδή εσύ τι εννοείς, ας πούμε? Θα αλλάξουμε την εκπομπή και θα το κάνουμε μέσα στην τρελή χαρά. Μέσα στην τρελή χαρά. Μέσα στην τρέλα. Τι κάνεις? Καλά φίλε μου, εσύ? Καλά είμαι και εγώ, εντάξει, όλα καλά εδώ. Σας χαίρομαι πραγματικά. Σας βλέπω αναλυπώς. Ευχαριστούμε. Μπορεί να παίζετε σε όλα τα κανάλια. Αυτό δεν το ξέρουμε. Αλλά να σου πω κάτι. Και εμείς σε βλέπουμε βέβαια, είναι λοιπόν. Και φέτος δούλεψες πάρα πολύ από ζώνη σε ζώνη. Χαμπάγγελο δεν πήρες. Ξεκίνησα στο δρόμο. Ξεκούρασε καθόλου. Μεγάρη Ακριτίδη και Σάσα Μπάστα. Σαμπρίνα. Ξέρεις Σάσα Μπάστα. Σαμπρίνα. Αν θέλεις να τα πάμε καλά,
Δεν θα λες ονόματα που αμέσως παίρνουν επιφαίρνη. Εγώ είμαι large. Ας πούμε για επίπεδα, ας πούμε για αντάπεδα, πείτε ό,τι θέλετε. Εγώ είμαι παρουσιάστρια και στην εκπομπή επιτρέπεται ο καθένας να λέει ό,τι θέλει. Δεν δίνω σημασία. Αλλά πολύ επίπεδο. Είσαι πολύ large. Για πες. Ξανά πάλι. Ναι, πάμε. Ρόδον. Το χειμώνα με Χάρη Ακριτίδη. Και Σαμπρίνα. Και Ρωμίνα Πουλικά. Α, φοβερή. Φίλη μου Ρωμίνα. Και Σαμπρίνα. Εννοείται Σαμπρινάκι. Μετά το Ρόδον ήμουνα 2 μήνες στο Dirty Club. Μόνος μου. Καταπληκτικά. Αλέκο Τζαζό που είχε πάει. Που έκανε τις live ραντεβού. Εμφανίσεις, ναι, έκανα εμφανίσεις εκεί. Δήμερα, Παρασκευή Σάββατο. Και τώρα Αραχτός. Αραχτός, να μιλάς όμως διάφορα. Ναι, μιλάω, κάτι μιλάω. Αλλά όσο να είναι το καλοκαίρι, ξέρετε, είναι και τα μαγαζιά λιγότερα. Θέλεις να πάμε έτσι λίγο να δούμε ένα 3D animation video clip? Γιατί εγώ θέλω τώρα να πω σε μια ψυχή, ναι. Εσύ την ξέρεις. Άστα που δεν έχουμε επαφή, αυτό δεν έχει να κάνει, δεν μιλάμε. Θέλεις μωρό μου, θέλεις μωράκι. Έλα να κεράσω και ένα σφινάκι. Όταν περνάς, όλοι λένε τι μωρό. Η χιλιά τι κορμί, φέρτε μου να πιω. Όπως το κουνάς, νιώθω ένα σεισμό. Πιάσε μου το χέρι, να απογειωθώ. Θέλεις μωρό μου, θέλεις μωράκι. Έλα να πιούμε ένα σφινάκι. Θέλεις μωρό μου, θέλεις μωράκι. Έλα να πιούμε ένα σφινάκι. Το βλέπω στη ματιά σου. Έρνας μπροστά μου, νιώθω τ' αρώμα σου. Θέλω να σε νιώσω, να αγγίξω το κορμί σου. Θέλω τη φλόγα απ' το φιλί σου. Θέλεις μωρό μου, θέλεις μωράκι. Έλα να πιούμε ένα σφινάκι. Θέλεις μωρό μου, θέλεις μωράκι. Έλα να πιούμε ένα σφινάκι. Ένα σφινάκι, ένα σφινάκι. Θέλεις μωρό μου, θέλεις μωράκι. Έλα να πιούμε ένα σφινάκι. Θέλεις μωρό μου, θέλεις μωράκι. Έλα να πιούμε ένα σφινάκι. Εμείς είμαστε.
είμαστε εδώ και πάλι κοντά σας. Τι ξέρεις εσύ και δεν ξέρεις, καλέ. Σ' άρεσε το βίντεο κλιπ, δεν είναι καταπληκτικό. Εσύ έβλεπες το βίντεο κλιπ εδώ στην οθόνη τη γιγαντία που έχουμε. Εδώ εμείς με τον Νίνο λέγαμε τα δικά μας. Και το πάτησα σε μια ερώτηση, κακό και αυτό. Όχι, κακό καθόλου δεν είναι και πολύ καλά κάνετε. Συνεχίζω λοιπόν την κουβέντα και λέω: Αλέξης Νίνος, ένας τραγουδιστής που επαγγελματικά πόσα χρόνια βρίσκεται πάνω στις πίστες. 17. Ζωή με να το έχεις. Κουτάλι. Την έχεις φάει με το κουτάλι και με το πιρούνι. Όλα μαζί. Όλα μαζί. Έχω φάει πίκρες, χαρές, τα πάντα. Εννοείται. Πάντως να σου πω κάτι. Όσο περνάει ο καιρός, βλέπεις κάτι που πάει να αλλάξει ριζικά. Υπάρχει κάτι αυτό που λέμε που σε αγχώνει ή κάτι που πάει σιγά σιγά να αλλάξει πολύ ή οτιδήποτε. Κοίταξε, λένε ότι περνάει σημαντική κρίση νύχτα. Λένε, εσύ δεν το βλέπεις. Και η μέρα. Σίγουρα περνάει, αλλά πιστεύω τα μπουζούκια δεν μπορεί να πεθάνει ποτέ και ο Έλληνας θα πάει πιθανό που είναι να πάει, αλλά τα μπουζούκια θα καταλήξει. Εννοείται. Όχι, παιδί. Μπορεί να είναι όλο το βράδυ έξω με ένα ποτό, αλλά θα βγει. Θα βγει. Μπορεί να μην πάρει δύο ή τρία. Δεν μιλάμε για κρίση τώρα. Δεν κάνει μια βόλτα στην παραλία και να δει ότι τα μαγαζιά είναι όλα γεμάτα. Χαμός γίνεται. Και ανοίγουν και συνέχεια μαγαζιά. Συνέχεια μαγαζιά. Δηλαδή είναι απίστευτο. Πες τα, γιατί σήμερα που άργησα 10 λεπτά με βάλε χέρι και του λέω πρέπει να λέξει να δρούλε μου φύγει κίνηση. Κοίταξε να δει. Εγώ νομίζω ότι αργήσει δεν αργήσει μαγαζί να σου βάζω χέρι. Να είμαι και ειλικρινή. Γενικά είμαστε τυπική πολύ. Ναι, είσαι πάρα πολύ τυπική. Δεν μπορώ να πω, δεν αγγίζει πάνω από 20 λεπτό. Ποτέ! Κι εγώ αν είχα μια τέτοια γυναίκα δίπλα, μόνο χέρι θα έβαζα. Ναι. Τι θα έβαζε, καλέ, πόδι και εσύ. Τι θα την κλωτσίσει τη γυναίκα. Άλλο να τη χαϊδέψει τη γυναίκα και άλλο να την. Μην δεν έχω πάει από τρίχωση ακόμα. Αγάπη μου, εσύ δεν έχει. Ο Θεό τα έδωσε όλα αγγελικά πλασμένα. Γενικά είμαι Ισπανο Μαρία, Ισπανο Ζέτα, πώ θε. Α, εντάξει. Να σου πω κάτι. Υπάρχουν πάρα πολλέ στιγμέ βέβαια που όλοι μα, που έχουμε περάσει και από το καλλιτεχνικό, το τραγουδιστικό, έχουμε πει, όχι να σου πω κάτι, δεν μπορώ όλο αυτό με τα σχήματα, με το εγώ, εσύ, αυτό και τα μυστήρια. Να το παρατήσω να σκοτώ να φύγω. Δεν αυτό ήθελα να πω. Η νύχτα δεν αλλάζει. Ίσως που η νύχτα είναι πολύ πιο ρομαντική από την ημέρα. Αυτό που αλλάζουν οι άνθρωποι όμως. Που περιλούζουν τη νύχτα και δημιουργούν όλες αυτές τις καταστάσεις, σύντριγγες και όλα τα προβλήματα που βλέπεις στα μαγαζιά. Έχει να κάνει καθαρά με τους ανθρώπους. Γιατί εμένα μου αρέσει η νύχτα, γιατί όταν οι άλλοι. Εγώ θέλω να είμαι ξυπνητή όταν κοιμούνται οι άλλοι. Σε παρακαλώ. Θέλει φιλί τώρα. Θέλει φιλί τώρα. Συγχαρητήρια. Αλήθεια, δεν είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε, δεν λένε. Όχι, αφήστε με να σα πω. Δεν λένε ότι ο άνθρωπος πρέπει να κοιμάται 8 ώρα την ημέρα. Σωστό. Έτσι. Η ημέρα έχει 24 ώρες. Έτσι. Κανονικά. Άρα το 1 τρίτο τη ζωή μα κοιμόμαστε. Ναι. Το 1 τρίτο τη ζωή μα κοιμόμαστε. Εγώ δεν θέλω αυτό το 1 τρίτο τη ζωή μου να το κοιμάμαι. Πρέπει όμως να κοιμάμαι. Όχι, κάνεις λάθος. Ναι. Απλά θα σας πω κάτι που το ξέρω. Η Ζέτα δεν θέλει αυτό το 1 τρίτο τη ζωή της να το κοιμάται βράδυ. Θέλει αυτό το 1 τρίτο τη ζωή να το κοιμάται πρωί. Όχι. Δηλαδή η Ζέτα δεν θέλει να κοιμηθεί στις 12 με 8. Μακάρι οργανικά. Θέλει να κοιμηθεί 4 μέχρι τα απόγευμα. Την κάθε στιγμή τη ημέρα. Ακόμα κάνει οργανικά. Και πόσο μάλλον τη νύχτα. Να κοιμάμαι ένα τρίωρο. Βάλε 3-8-24. Πρέπει να κοιμόμαστε 8 ώρες οργανικά για να είμαστε εντάξει. Αλλά το 1 τρίτο τη ζωή μα κοιμόμαστε, βρε παιδιά. Ναι, ρε Ζετάκι μου, αλλά εσύ όμω οργανικά αυτό το πετυχαίνει, ρε κοριτσάρα μου γλυκιά. Εντάξει, όταν δεν έχω δουλειά κοιμάμαι. Έχει το ίδιο και άμα δεν κοιμάζει 8 ώρες. Βέβαια, καλέ, τι τους πληρώνουμε τους γιατρούς. Είμαι κακοήθεια, αγαπητέ. Όχι, και αυτό το λέω, αγαπητέ. Αλλά δεν το είμαι ξέρω. Και κατά, άμα χρειάζεται και βεβαίως θα κάνω. Καλέ, και εγώ θα κάνω. Εγώ, αν χρειαστεί, μπορεί να πάω έστω μία φορά να κάνω και μία περιποίηση προσώπου. Δεν είμαι κατά όλων αυτών. Δεν έχεις κάνει. Όχι, μία μάσκα να κάνω έστω στα 36 μου, αν χρειαστεί να κάνω μία μάσκα. Εγώ κάνω μάσκες και ό,τι τρώω, γιατί το βάζω και στο πρόσωπο. Α, ναι, καλά, και εγώ το βάζω, αλλά απλά δεν το θεωρώ μάσκα. Δηλαδή εννοώ. Ο καθένας δεν το θεωρεί μάσκα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, Αλέξης Νίνος εδώ κοντά μας. Πάμε λίγο να πούμε για την τελευταία έτσι, δισκογραφική και τα τελευταία κομμάτια που έχεις ετοιμάσει. Ακούμε και CD, κάποια ήδη. Είναι το τελευταίο μόνο που ακούσαμε και το τραγούδι. Mm-hmm. Τώρα έχω ετοιμάσει δύο καινούργια τραγούδια. Είστε οι πρώτοι που έχουμε να είστε. Παίρνουμε την Παρθενιά. Την Παρθενιά. Α, παπα, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Είναι ωραία η Παρθενιά.